ισοπαλία και τρεις ήττες στο διάστημα των τελευταίων τεσσάρων αγωνιστικών. Και τελικά εξακολουθούν χωρίς νίκη για πέμπτη συνεχόμενη Κυριακή, καθώς έμειναν στο 0-0 στο σημερινό μεταξύ τους ντέρμπι. Ο λόγος για τον Άρη και τον Ηρακλή. Τον Άρη, μάλιστα, που έπαιξε μπροστά στα μάτια του νέου του τεχνικού από αύριο το πρωί, του Όλε Κόμποε. Πάμε να δούμε όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στην περιγραφή του Δημήτρη Κανελάκη. Προκοτσίντας με τον Εμίετσελ που πάει να μπει στη φάση, πέφτει, μπλοκάρει η μπάλα ο Γκίρκος, ο Εμίετσελ που διαμαρτύρεται στον βοηθό. Εδώ και πάλι φάση με τον Εμίετσελ, το οποίο βλέπετε πως πέφτει. Ο Καραλιόπουλος που δεν τον βλέπετε εσείς, έτοιμος για να εκτελέσει το flag out. Της Ερίδης και πάλι Καραλιόπουλος. Το Μουράτι μπροστά του θα βγάλει τη σέντρα. Φραντζέσκος κατεβάζει και κάνει το σούτ, η επέμβαση από τον Αμπάρι κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Άρη σε αυτή την προσπάθεια του Φραντζέσκου. Θα κόψει ο Σελάντερ και ο Φραντζέσκος κάνει το άνοιγμα για τον Κιζερίτη. Τρέχει κοντά του ο Πουρσανίδης. Ανοίγεται αριστερά του ο Δικόζης στο σούτ, η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ. Ο Σιαρός γυρίζει στο Δικόζη, αυτός κάνει τη σέντρα, βρίσκει το Λασανά, το σούτ θα μπλοκάρει ο Κίτκος. Μίετσελ. Πέρασε ο Πολωνός. Πάντα ο Μίετσελ γυρίζει την μπάλα και ο Βογολτσίδας θα βγάλει σε κόρνερ. Καλή στιγμή για τον Ηρακλή σε αυτή την προσπάθεια του Μίετσελ. Δεν υπάρχει τίποτα. Λέει ο Βοροβίλος, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Μαχλάς. Μουράτη. Πάει να περάσει, πέφτει εκεί από το μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου. Το σουτ, η απόκρουση από τον Εγκίτκο και η μπάλα σε κόρνερ. Το σουτ από τον Σνάουξνερ. Έχουμε φάουλ υπέρ του Ηρακλή, το οποίο εκτελέστηκε αμέσως με προοπτική να πάει μπάλα στο Μαχλά, όπως και πήγε. Ο Σνάουτσνερ τώρα θα βγάλει τη σέντρα για τον Εμίετσελ. Θα κάνει αυτό το σουτ, θα μπλοκάρει ο Γκίτκος. Καλή προσπάθεια από τον Πολωνό επιθετικό. Ίσως πετυχημένη και η επέμβαση του τερματοφύλακα του Άρη. Ο Παντόπουλος θα κερδίσει την μπάλα και θα δώσει για τον Σελάντερ, ενώ ο Χολφάιν τον έχει χτυπήσει. Και τώρα ο παίκτης του Ηρακλή θα δει την κίτρινη κάρτα για αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στον Παπαδόπουλο. Φραντζέσκος θα τη στερεί, δίνει τώρα για τον Λαζανά. Αυτός πέρασε στον Κιζερίδη, το σούτ από τον Κιζερίδη, out! Μεγάλη ευκαιρία και πάλι για τον Άρη με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κιζερίδη. Πήρε την κόντρα ο Σνάουτσνερ και έδωσε για τον Μουράτη. Μουράτη που γυρίζει εκεί όπου θα προλάβει ο Κούσας και θα βγάλει σε κόρνερ, καθώς από πίσω ερχόταν επικίνδυνα ο Μίετσελ, ο Μάρτιν Μίετσελ. Χολφάιν. Εμπεγλέρας. Σέντρα, κεφαλιά, out, η κεφαλιά από το Μαχλά. Και ο Μουράτη έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Προσποίησης από τον Μουράτη που εκτελεί τώρα. Η μπάλα φεύγει out. Πιάσος. Τρέχει κοντά του Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Νεμπεγλέρας τώρα. Η σέντρα, η κεφαλιά απόκρουση και η μπάλα καταλήγει out, αλλά υπάρχει νωρίτερα υπόδειξη από τον βοηθό, δεν ξέρω αν είναι για offside ή για επιθετικό φάουλ, οπότε και να έπαιρνε η μπάλα στα δίχτυα, αυτό δεν θα μετρούσε. Εδώ είναι η φάση, επιθετικό φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής, βλέπετε εκεί τον Μαχλά πάνω στον Κοτσίδα, είναι, νομίζω πως είναι στο Κοτσίδα. Ο Κούσας ψάχνει μπροστά τον Καραλιόπουλο, αυτός γυρίζει, η απόκρουση από τον Κατσαβί και κόρνερ για τον Άρη που έφτασε κοντά εδώ στην επίτευξη ενός τέρματος. Εδώ ο Κατσαβής που έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Μπορώ να πω ότι υπάρχει πολύ στενεχώρια στο απροτήριά μας. Αυτό είναι κάτι καλό, γιατί κανονικά αν παίζει εκτός έδρας με τον Άρη, μία ισοπαλία δεν είναι τόσο άσχημα. Αλλά τα παιδιά καταλαβαίνανε ότι μπορούσαν να κερδίζουν. Αυτοί είχαν στο μία.